Θέμα πρώτο. Συζήτηση σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Υπογράφει η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, η κυρία Σπεράντζα Δουράτσου, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο για να την εισήγηση. Ναι, μία μικρή απλά εισήγηση. Να καλωσορίσουμε τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Σύρου των Ιατρών, ο κύριος Λιμναίος, ο κύριος Πανοηλίας ήταν πριν και περιμένουν και ευχαριστούμε για την υπομονή τους. Μην ξεχάσω τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου, δεν σας βλέπω, με συγχωρείτε, αλλά με τη σειρά που μπορώ να τους εντοπίσω στην αίθουσα, τον κύριο Τσιγρή και Τσιργή, και υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος των εργαζομένων, νομίζω μου. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει με την εξέλιξη, να δούμε πόσο μπορούν να ακουστούν για να υπάρχει η κάλυψη του θέματος και η ανάλογη δημοσιότητα. Λοιπόν, η κυρία Δουράτσου, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μία μικρή εισήγηση θα σας κάνω. Ζήτησα από τον κύριο Δήμαρχο να έρθει προς συζήτηση το θέμα του οργανισμού του νοσοκομείου, για το οποίο τις τελευταίες μέρες έχουν ασχοληθεί και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, παρότι είναι ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και τον ιατρικό κόσμο του νοσοκομείου και ίσως σήμερα εκείνοι θα έπρεπε να το έχουν φέρει εδώ για να το στηρίξουμε, πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο όταν τέτοια θέματα αφορούν όλη την κοινωνία της Σύρου, του νησιού μας, του νομού μας, φυσικά και να τα φέρνουμε εδώ προς συζήτηση. Αφορμή μου έδωσε επίσης όταν διάβασα στον τύπο για επικείμενες κινητοποιήσεις των Παριανών, όπου και εκείνοι αντίστοιχα για το κέντρο υγείας της Πάρου υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός, έχουν μαζευτεί 5.000 υπογραφές από ό,τι διάβαζα, έχουν ναυλώσει 2 πλοία και 3 του Φλεβάρι θα αποβιβαστούν στην Αθήνα για να κάνουν διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας. Αναρωτήθηκα... και ίσως και, ναι, και από την Άξο. Αναρωτήθηκα λοιπόν τι κάνουμε εμείς εδώ για να προστατέψουμε το νοσοκομείο μας και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό και την ανελιπή λειτουργία του. Γνωρίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας για το θέμα αυτό, όμως πιστεύω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι από ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σύμφωνα με το από 24/12/2012 ΦΕΚ με αριθμό 3430, το νοσοκομείο Σύρου έχει ήδη υποβιβαστεί, καθώς υποβαθμίστηκε το ορθοπαιδικό τμήμα και το ορειλά τμήμα, ενώ δεν υπάρχει καν το οφθαλμολογικό, αν και σήμερα στο νοσοκομείο μας υπηρετεί ένας και μοναδικός οφθαλμίατρος. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να μας δώσουν ο διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και οι αρμόδιοι γιατροί, τους οποίους καλέσαμε σήμερα κοντά μας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, επειδή παρακολουθώ τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας και προσπαθώ να ενημερώνομαι, είναι ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές μέσα από έναν τυφώνα περικοπών που στο πέρασμά του ήδη φαίνεται ότι δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πρέπει να μπει μπροστάρι στον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και να διεκδικήσει δημόσια υγεία, αξιοπρεπή περίθαλψη, επάρκεια φαρμάκων, στήριξη των ασθενών. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ίσως να το έχετε ακούσει και εσείς, ότι με πρόσφατη τροπολογία στις περιβόητες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, από 1η Ιανουαρίου του 2014 εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς να απαιτηθεί άλλη ψήφιση νόμου ή έκδοση υπουργικής απόφασης, το χαράτσι των 25 ευρώ για κάθε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Σε όλους τους πρόσφατα ψηφισθέντες οργανισμούς των νοσοκομείων δεν υπάρχουν τα τμήματα προμηθειών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επίσης, λόγω των συνεχών περικοπών στα επιδόματα κάθε είδους, μία μερίδα ανθρώπων, 900.000 διαβητικοί, αδυνατούν να καλύψουν το κόστος θεραπείας τους που φτάνει πλέον τα 450 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να αγοράσουν τα αναλώσιμα που απαιτούνται για τη μέτρηση της γλυκόζης και από μόνοι τους, μην έχοντας άλλη δυνατότητα, να παραμελούν τη μέτρηση. Και αν ανατρέξετε στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες υγείας, θα διαβάσετε και πολλά ακόμα από αυτά που ακολουθούν και πρόκειται να γίνουν τους επόμενους μήνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι με κάθε κόστος πρέπει να εναντιωθούμε σε αυτή την επερχόμενη καταστροφική πολιτική για την υγεία. Πιστεύω πως έχουμε χρέος να στηρίξουμε με δυναμικές κινητοποιήσεις και εμείς το μοναδικό μας νοσοκομείο, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία τη δική μας και των πολιτών και αν θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια στο νησί μας.
Δυστυχώς, κάθε χρονική καθυστέρηση που θα υπάρξει, να είστε βέβαιοι ότι θα αποβεί μοιραία για το μέλλον της υγείας στον τόπο μας. Γι' αυτό σας καλώ, εκτός από κάποιο ψήφισμα το οποίο ενδεχομένως θα βγει από αυτή την συζήτηση του θέματος και μέσα από Επιτροπή Αγώνα, να αντιδράσουμε τώρα, σήμερα αν είναι δυνατόν, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά. Θα παρακαλούσα τους αρμόδιους από το χώρο του νοσοκομείου. Ναι. Ο κύριος Δημάρχος. Όταν έλαβα την επιστολή αυτή από την κυρία Δουράτσου, την επόμενη μέρα ως πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, έστειλα επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με την οποία του λέω ότι επιθυμώ να σας θέσω δύο από τα βασικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα από τη δημοσίευση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Ειδικότερα στον οργανισμό δεν προβλέπονται για το νοσοκομείο της Σύρου δύο από τα βασικά του τμήματα, το ορθοπαιδικό και το οφθαλμολογικό. Το νοσοκομείο ως ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δυναμικότητας 180 κλινών συνολικά λειτουργεί στη Σύρο και την Άξο. Εύλογο θα ήταν αυτοί που συνέταξαν τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου να είχαν λάβει υπόψη τους την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του σε ένα πολύ δύσκολο νησιωτικό χώρο, την έλλειψη ενός σημαντικού και αναγκαίου αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όχι μόνο να μην υποβάθμισαν τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα να την ενίσχυαν, έτσι ώστε το νοσοκομείο να είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες όχι μόνο στη Σύρο και την Άξο, αλλά και στα γειτονικά νησιά. Επίσης, οι συντάξαντες στον οργανισμό δεν έλαβαν υπόψη τους την πρόταση οργανισμού που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Νάξου. Παρακαλούμε πολύ, όπως επανεξεταστεί ο οργανισμός του νοσοκομείου μας και αφού λάβετε υπόψη την ιδιαιτερότητα του νοσιωτικού χώρου, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων σε αυτό, προβείτε στη σύνταξη ενός νέου οργανισμού που θα καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες των νησιωτών. Τέλος, επαναφέρουμε για άλλη μια φορά το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας για τη σύσταση και λειτουργία ΕΚΑΒ με πτυτικά μέσα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα ευνίδια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας και να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς βαρέων περιστατικών στα κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που έχει ασκηθεί από τους τοπικούς φορείς, νομίζω ο πρόεδρος του νοσοκομείου θα μας ενημερώσει στη συνέχεια, έχει θετική εξέλιξη αυτό το θέμα. Υπάρχουν και δηλώσεις και διαβεβαιώσεις. Την ίδια ενημέρωση είχα και στη Ρόδο προχτές που συνεδριάζαμε το Σάββατο ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Οι πληροφορίες είναι ότι θα αντιμετωπιστεί θετικά για το νοσοκομείο το αίτημα αυτό. Ο κ. Τσιργής. Ακολούθησε ο κ. Πανοηλίας και μετά ο κ. Λιμναίος. Ο κ. Τσιργής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Για την εισαγωγή της κυρίας Δουράτσου, νομίζω θα μείνουμε περισσότερο σήμερα στον οργανισμό, όπως αναφέρεται και στην ημερήσια διάταξη, γιατί η κυρία Δουράτσου έβαλε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι θα θέλαμε ενδεχομένως πάρα πολύ χρόνο να τα καλύψουμε. Σχετικά με τον οργανισμό, λοιπόν, δεν θα συμφωνούσαμε με την ψήφιση αυτού του νόμου, έτσι όπως προέκυψε. Δεν θα συμφωνούσε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη, συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά, γιατί είχε προηγηθεί με εξαιρετική δουλειά πριν την υποβολή της πρότασής μας προς το Υπουργείο, όταν μας ζητήθηκε 1,5 χρόνο αρχικά πριν. Δεν θα συμφωνούσαμε όχι μόνο γιατί συρρυκνώνει τμήματα του νοσοκομείου μας, επειδή τα διασυνδέει μεταξύ τους, όπως διασυνδέει την ορθοπαιδική κλινική, την ορειλά και την ουρολογική, ανεξαρτήτως ποια κλινική από όλες βγαίνει μπροστά για να έχει την διοικητική, αν θέλετε, ευθύνη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει άλλη διάταξη του νόμου, η οποία έρχεται σε αντίφαση με το ήδη ψηφισμένο νομοσχέδιο, αναφέροντας ότι κάθε τμήμα διατηρεί την αυτοτέλειά του και την επιστημονική του αυτονομία. Δεν θα συμφωνούσαμε γιατί περιλαμβάνονται στον οργανισμό μία σειρά αντιστοιχειών και ανακριβιών. Δεν θα συμφωνούσαμε όχι μόνο για αυτά που φαίνονται, αλλά για αυτά που υποκρύπτονται μέσα στον δημοσιευμένο οργανισμό,
ο οποίος πραγματικά δεν εμφανίζει τη δυναμικότητα και τη λειτουργικότητα του εξυγχρονιστικού σύγχρονου εργαλείου που είχαμε ζητήσει και απαιτήσει. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι όλοι οι ενωμένοι, δηλαδή στο νοσοκομείο, τα συνδικαστικά όργανα, οι φορείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι, υποβάλλουμε αυτή την πρόταση χωρίς υπερβάλλον κόστος, χωρίς δηλαδή να προκαλούμε σημαντική οικονομική δαπάνη, αλλά με ένα σκεπτικό πλήρους λειτουργικότητας. Δεν θα συμφωνούσαμε επειδή όποιος έχει διαβάσει το νόμο αντιλαμβάνεται την προχειρότητα με την οποία αυτός έφτασε στην δημοσίευσή του. Φυσικά μας ενοχλεί πολύ ακόμα και ότι η έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόειο και Νάξου είναι η πόλη της Σύρου. Μας ενοχλεί πολύ και αυτό. Έτσι αναφέρει ο οργανισμός, είναι η πόλη της Σύρου. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προχειρότητα με την οποία έχει σχεδιαστεί και έχει ψηφιστεί ο νόμος. Υπήρχε μια σειρά κινητοποιήσεων, άμεσων κινητοποιήσεων και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από εμάς καθημερινά. Και αυτή τη στιγμή, για να μην πολυλογώ και να έχουν χρόνο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να εκθέσουν τις απόψεις τους, εγώ να αναφέρω ότι επειδή έγιναν πολλαπλά λάθη πολλαπλού τύπου σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους οργανισμούς των νοσοκομείων, σε συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο πρόσφατα, παρουσία όλων των διοικητών της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, υπήρξε η δέσμευση από το Υπουργείο ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί θα αναθεωρηθούν και οι προτάσεις μας θα εισακουστούν. Μάλιστα, για του λόγου του αληθές, υπάρχει σήμερα και ένα έγγραφο το οποίο ήρθε με φάξ γύρω στις 6 στο νοσοκομείο. Στέλνεται από την ΔΥΠΕ, από τη δεύτερη ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, στην οποία ανήκουμε και με την οποία ζητείται έως τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου να έχουν επανακατατεθεί τροποποιήσεις στον οργανισμό λειτουργίας των φορέων μας με βάση τον ισχύοντα οργανισμό, με τυχόν παρατηρήσεις ανά άρθρο, με την πρόβλεψη ένταξης όλου του υπηρετούντος προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και τη διασφάλιση ύπαρξης και λειτουργίας τμήματων ιατρικής, διοικητικής, νοσηλευτικής και τεχνικής υπηρεσίας. Η πρότασή μας εμάς είναι έτοιμη. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να την επανασυντάξουμε και να την επαναποστείλουμε, ελπίζοντας ότι με την κοινή πίεση όλων μας θα υπάρξει ένας καλύτερος, πιο σύγχρονος λειτουργικός οργανισμός. Αν και η άποψή μου είναι ότι είναι ακραία η τοποθέτηση ότι με τη δημοσίευση αυτού του οργανισμού υποβαθμίζεται το νοσοκομείο. Θα πρέπει να το πω γι' αυτό. Η άποψή μου δεν υποβαθμίζεται το νοσοκομείο, απλά υπήρχε πολύ μεγάλη προχειρότητα με τα πολλαπλά λάθη τα οποία έγιναν. Διότι αν δει κανείς τον ισχύοντα οργανισμό, με αυτόν που λειτουργούμε τώρα, θα δει ότι δεν είναι καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ο κύριος Πανοηλίας, παρακαλώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Με κάλυψε ο κύριος Τσιργής. Ευτυχώς είναι τόσο χοντροειδέστατα τα λάθη τα οποία έχουν γίνει που πιστεύω εύκολα θα θεραπευτούν κιόλας. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς στο μοναδικό νοσοκομείο Κυκλάδες να μην διαθέτει ορθοπαιδικό τμήμα. Ένα τμήμα με χιλιάδες περιστατικά, με υψηλού επίπεδου πολλές φορές επεβάσεις, ολικές αρθροπλαστικές ισχύου, γόνατο, τραυματολογία. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και επειδή είναι τόσο χοντρά τα λάθη αυτά, θα διορθωθούν. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προστοχή του Δημοτικού Συμβουλίου και χάρηκα για την τοποθέτηση του κυρίου Δεκαβάλα πριν, του κυρίου Δημάρχου. Στο γεγονός όταν μίλησε για το περιφερειακό ΕΚΑΒ. Έτσι, ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος εδώ και 20 χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, παλεύει και έχουμε μοναδικό στόχο να γίνει περιφερειακό ΕΚΑΒ. Όταν θέλουμε τα πτυτικά μέσα δηλαδή, καθόμαστε παρακαλάμε, βάζουμε υπουργούς, βουλευτές για να έρθει ο ελικόπτερο, πολλές φορές δεν έρχεται. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Έχουμε δώσει και έχουμε κάνει εισήγηση και είχαν προταθεί ακόμα και από τη ΔΥΠΕ με την κυρία Μωραϊτάκη, πρόεδρο τότε, 4 θέσεις εντατικολόγων και μονάδα αυξημένης φροντίδας για τα βαριά περιστατικά του νομού, που σας προφορώ είναι εκατοντάδες όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, δεν έγιναν δεκτές θέσεις εντατικολόγων. Είναι πολύ βασικό το πρόβλημα. Να σκεφτείτε το ότι περιστατικά που διασωληνώνονται, βαριά εγκεφαλικά επεισόδια, βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις, μένουν, να χρησιμοποιήσω την έκφραση εδώ πέρα,
ας μου επιτραπεί, με πλημελή παρακολούθηση και πλημελή προσφορά λόγω έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσεων από εμάς, περιστατικά που θα έπρεπε να είναι σε εντατική μονάδα, μένουν και 3, 4 και 5 μέρες διασωνωμένα στα νοσοκομεία, χωρίς να έχουν την υποστήριξη που είναι κρίσιμη για τη ζωή τους, πολλές φορές και νέα άτομα, διότι δεν υπάρχουν κλίνες εντατική μονάδα στην Αθήνα. Και είναι σε ένα συνεχή αγώνα ο γιατρός του νοσοκομείου να ψάχνει και τηλεφωνάει να βρει κλίνη. Εγώ θεωρώ το είναι εκ των ουκάνευ η λειτουργία μιας δίκην εντατικής μονάδος, μιας μονάδας αυξημένης φροντίδας, διατομιακή στο νοσοκομείο. Υπάρχει κτηριακή υποδομή, το πετύχαμε και την κάναμε. 4 κλίνες εντατικής μονάδας υπάρχουν εδώ πέρα. Οι 4 εντατικολόγοι θα αναβάθμιζαν την περίθαλψη σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανθρώπινες ζωές που χάνονται σήμερα και σε νέα άτομα θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Το θεωρώ δηλαδή επίσης σαν αιχμή δωράτος να το βάλουμε αυτό το πράγμα, το ότι πρέπει να πολεμήσουμε. Ο κύριος Σιβής το ξέρει, δεν έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις μας. 4 θέσεις συντατικολόγων. Είναι μεγάλη αναβάθμιση και κυρίως προστασία για όλο τον κόσμο στο έκτακτο περιστατικό, στο βαρύ περιστατικό. Αυτά ήθελα να πω. Κύριος Λιμνέος, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που σκύβετε πάνω στο πρόβλημα του υποβαθμισμένου με ΦΕΚ νοσοκομείου Σύρου. Το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή με ΦΕΚ έχει υποβαθμιστεί. 3 κλινικές του, το ουρολογικό, το ορθοπαιδικό και το ΟΡΙΛΑ, θέλουμε να τις λειτουργήσουμε σαν μια. Δηλαδή να πάρουμε την υπηρεσία καθαριότητας μαζί με το νερό και μαζί με το νομικό τμήμα, να τα βάλουμε όλα μαζί και να πούμε ότι ένας από όλους θα είναι ο αρχηγός. Αυτό έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή μέσα στον οργανισμό. Βγάζουμε τα αυτοτελή τμήματα που υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο, τμήματα, και τα κάνουμε ειδικές μονάδες κάποια από αυτά. Το χειρότερο δε είναι ότι το οφθαλμολογικό τμήμα, το οποίο χειρουργεί περιστατικά αρκετά, δεν αναφέρεται καν στον οργανισμό. Ο νόμος λέει αυτή τη στιγμή παθολογικός τομέας Α, Β χειρουργικός τομέας, τμήματα. Πρώτον χειρουργικό, δεύτερο αναισθησιολογικό, τρίτο ουρολογικό, μέσα στο οποίο υπάρχουν οι ειδικές μονάδες, ορθοπαιδικό και ορειλά. Τέταρτον γυναικολογικό και μευτικό. Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες, παύλα ειδικές μονάδες, δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια του αντίστοιχου ιατρικού τμήματος. Κάπου έχουμε μπλέξει την εισήγησή μας. Το καταλαβαίνετε αυτό έτσι όπως... Αυτό γράφει ο νόμος. Δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια του αντίστοιχου ιατρικού τμήματος. Αυτό σημαίνει υποβάθμιση. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό τον νόμο έχουμε και εάν δεν αλλάξει, το νοσοκομείο Σύρου υποβαθμίζεται. Όπως και να το ωραιοποιούμε, διότι οι ειδικές μονάδες, έτσι όπως γνωρίζουμε με τη λέλαπα τη μνημονιακή, μπορεί ξαφνικά να εξαφανιστούν. Με μια υπουργική απόφαση, με ένα υπουργικό τέτοιο, να εξαφανιστούν. Οπότε το νοσοκομείο χάνει τα τμήματά του, τα μετατρέπει σε ειδικές μονάδες, οι οποίες ξαφνικά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άλλο το τι λέμε, άλλο το τι θέλουμε, άλλο τι. Ο νόμος είναι αυτός που δουλεύει, αν το έχω δει καλά. Αν πρέπει να πιστεύουμε στον νόμο. Ο νόμος αυτή τη στιγμή αυτά λέει. Οπότε θα πρέπει να το κοιτάξετε καλά. Έχω ζητήσει από αυτό εδώ το βήμα και άλλες φορές οι φορείς του νησιού να πέσουν πάνω από πάνω στο νοσοκομείο της Σύρου και να το βοηθήσουν να επιβιώσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Όπως ξέρετε, το νοσοκομείο Σύρου δουλεύει πάνω στην αυταπάρνηση των αυτών που δουλεύουν. Είτε λέγονται γιατροί, είτε λέγεται νοσηλευτικό προσωπικό, είτε λέγεται διοικητικό προσωπικό. Αν δεν το προσέξουμε, σιγά σιγά φθήνει αυτό το νοσοκομείο. Να το είναι η τρίτη φορά που το λέω, αυτή τη στιγμή το έχω σαν νόμο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχουν αυτοτελή τμήματα στο νοσοκομείο, όπως είπε ο κύριος Πανοηλίας, μία μονάδα ΜΑΦ, αλλά αυτό το οποίο δεν έχει ακουστεί και πουθενά αλλού. Το νοσοκομείο ήταν 200 κλινών. Ο νόμος αυτή τη στιγμή το λέει 150. Είναι υποβάθμιση ή όχι? Αυτό λέει ο νόμος.
150 από 200 που ήταν πριν. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποβάθμιση υπάρχει. Εάν φωνάξουμε, εάν σύσσωμοι αγωνιστούμε, το νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει. Αν δεν οι φορείς δεν βοηθήσουν την ύπαρξη του νοσοκομείου, το νοσοκομείο θα μείνει υποβαθμισμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ τη βοήθειά σας. Μάλιστα. Εκ μέρους των εργαζομένων, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν θέλω να αναφερθώ στις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί με κάλυψαν και οι γιατροί και ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι υλοποιείται μέσω του νέου οργανισμού η περικοπή θέσεων κλινών στην υγεία που έχει επιβάλει η Τροϊκά, περίπου 10.000 κλινές, και το ίδιο γίνεται και σε άλλους οργανισμούς από άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή όλα τα νοσοκομεία, οι νέοι οργανισμοί προβλέπουν μείωση κλινών. Όσον αφορά το σωματείο, θα αγωνιστούμε μόλις 1,5 έχουμε να αντρέψουμε αυτό το νόμο και την πολιτική αυτή του συνολό της. Και πιστεύω ότι ο Δήμος και οι φορείς του νησιού θα είναι στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάποιος από τους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους θέλει να λάβει το λόγο? Να ακούσουμε όμως τώρα. Θέλει να συμπληρώσετε κάτι πριν? Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ. Όχι, απλά ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Οι κλίνες του νοσοκομείου ήταν αποτυπωμένες με ένα ΦΕΚ πράγματι στις 200, αλλά με δική μας πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δική μου προσωπικά, επειδή αυτό επιδρούσε εξαιρετικά αρνητικά στην τεχνική και κατανεμητική αποδοτικότητα του νοσοκομείου, διότι δεν αποτύπωνε την πραγματικότητα. Το νοσοκομείο έχει ανεπτυγμένες κλίνες 96. Και με τον νεφρό φτάνει σε 110. Και αν συμπεριλάβουμε τη ΜΑΦ ή ΜΕΘ, όπως πολύ σωστά ανέπτυξε ο κύριος Πανοηλίας, και κάποιες ακόμα κλίνες, φτάνουμε σε 118. Εμείς ζητήσαμε να είναι οι κλίνες μας 130, γιατί το νοσοκομείο τους ή άλλους κτηριακά δεν μπορεί να επεκταθεί. Και με maximum τις 150. Και έτσι αποτυπώθηκε και στο περσινό ΦΕΚ και στο φετινό ΦΕΚ. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 200 κλίνες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους, ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν? Πάπιτσης. Συνολικά. Αν προκύψει κατά την πρόοδο, τους άλλους θα σας δώσω και σε ένα επικεφαλής σε δημοτικής παράταξης και δευτερολογία. Πάπιτσης, ας ξεκινήσει, και οι άλλοι κρατήστε λίγο τα χέρια σας για να μην χάνουμε χρόνο, να σας καταγράψω όσοι θέλουν να τοποθετηθούν. Να, κύριε Πάπτης, ξεκινήστε αν θέλετε. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς περνάμε κατά καιρούς από το νοσοκομείο, έχουμε επαφή και με το διοικητή και με τους γιατρούς και με το σωματείο των εργαζομένων. Πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή καμπή στο θέμα της υγείας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και υπεύθυνα και να δράσουμε πριν είναι πολύ αργά. Πραγματικά υπήρξε ένας οργανισμός προτινόμενος από εδώ, από το διοικητή, και πιστεύω να συμφωνούσαν ή όχι, ίσως με κάποιες διαφορές, και θέλω να απαντηθούν κάποια ερωτήματα και για το κοινό, με τους ιατρούς και με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, ο οποίος δυστυχώς από το Υπουργείο μπήκε στο σιρτάρι και ήρθε αυτό το έκτρωμα, το οποίο πέρα από τα λάθη τα οποία έχει σαν οργανισμός είναι τελείως ανεφάρμοστος. Δηλαδή οι ειδικότητες, από ό,τι μας εξήγησε και ο διοικητής, έχουν φύγει. Δηλαδή και σήμερα που λειτουργεί το νοσοκομείο, άλλα γράφει ο οργανισμός, άλλες ειδικότητες υπάρχουν, άλλες θέσεις, άλλες πληρωμές γίνονται για αυτά τα άτομα. Είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο πέρασε νύχτα, όπως πέρασαν όλα, όπως και για το προηγούμενο θέμα αναφέραμε για το κράτος, το ελληνικό, που δυστυχώς δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί και έχει σωπεδωθεί. Και γενικά στο θέμα της υγείας δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα. Δηλαδή
οφθαλμολογικό. Καθημερινά γίνονται παρεμβάσεις, εγχειρήσεις σε θέματα καταράκτη και τόσα άλλα. Δηλαδή έχουμε ένα επιστημονικό προσωπικό το οποίο επιτελεί ένα έργο σημαντικό στην κοινωνία του νησιού, και από αύριο, αν εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός, θα πρέπει ο κάθε Συριανός να πληρώνει 1, 2, 3 χιλιάρικα για να πάει να κάνει μια μικρή παρέμβαση, όπως προηγουμένως ανέφερε και ο κύριος Μότος για τον εργαζόμενο του νησιού. Δεν θα έχει αρμοδιότητα ο ορθοπαιδικός να μπει στο χειρουργείο βάσει του οργανισμού ο οποίος στείνεται. Δηλαδή είναι τα πράγματα τραγικά. Πρέπει, πιστεύω, επειδή και το θέμα είναι δύσκολο αλλά και εξειδικευμένο, να δημιουργηθεί μια επιτροπή από την Επιτροπή Υγείας του Δήμου, το διοικητή, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το εργατικό προσωπικό και από δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα συμμετέχουν, να επεξεργαστούμε μια σοβαρή πρόταση όσον αφορά και να τεκμηριώσουμε τις ανάγκες και πληθυσμιακά, γιατί ακούγεται νοσοκομείο Σύρου, αλλά δυστυχώς δεν είναι νοσοκομείο Σύρου. Είναι νοσοκομείο Κυκλάδων. Οι διαρροές προς την Αθήνα από τα άλλα νησιά είναι συνεχώς, έτσι, και κατ' επανάληψη, και στην πορεία θα έχουμε διαρροές αναγκαίες, έτσι, και ο Συριανός για το οποιοδήποτε περιστατικό θα πρέπει να πηγαίνει στην Αθήνα με τα έξοδα τα οποία συνεπάγεται και με την κατάσταση την οικονομική την οποία βρίσκεται σήμερα. Απ' την άλλη έχουμε, μία αναγνωρίζοντας την ισιωτικότητα, μία ενοποίηση των οργανισμών Σύρου και Νάξου, δηλαδή το νοσοκομείο Νάξου ενοποιήθηκε σαν οργανισμός με το νοσοκομείο της Σύρου. Δεν υπάρχει, όπως σωστά ανέφερε ο κύριος Πανοηλίας, το πιο βασικό εργαλείο, δηλαδή κάποιος ο οποίος χρήζει εντατικής παρακολούθησης, δεν υπάρχουν οι εξειδικευμένοι γιατροί οι οποίοι πρέπει να παρακολουθήσουν. Και αυτή η μονάδα καταργείται. Στήθηκε το κτηριακό, στήθηκε η υποδομή, αγοράστηκε ο εξοπλισμός και καταργούμε το ανθρώπινο δυναμικό. Οι δαπάνες αυτές που έγιναν, γιατί έγιναν, ποιος θα τις πληρώσει και τι θα γίνουν όλα αυτά τα εργαλεία? Θα τα ρίξουμε και αυτά στην αποθήκη για να βάλουμε 4-5 άλλα κρεβάτια γενικής ιατρικής? Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σοβαρά, να σταματήσει να βγάζει ψηφίσματα, να δράσει ουσιαστικά, να κάνει παρέμβαση στον Υπουργό, να δώσουμε μία ενημέρωση και στον κόσμο ο οποίος είναι ανημέρωτος πραγματικά. Εμείς ακούσαμε και μάθαμε πολλά με την επίσκεψη που κάναμε εκεί και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και μία γενικότερη εκπομπή. Καλό τα μέσα να ασχοληθούν με τους υπευθύνους, τους γιατρούς και το διοικητή και όλους όσους γνωρίζουν το θέμα, γενικότερα για το θέμα υγεία στο νησί και στα νησιά τα οποία πρέπει να εξυπηρετεί το νοσοκομείο μας. Ο κύριος Απέργης. Κύριε Πρόεδρε, με πόνο ψυχής, μια και έχω σε πολύ μικρές και ρομαντικές, αν θέλετε, ηλικίες ασχοληθεί σε αυτό που λέμε ιεραποστολή για την υγεία, και μάλιστα πάντα έχω τονίσει ότι το καταστάλαγμα αυτής της εμπειρίας μου ήταν ότι οι άνθρωποι που αποτελούν και το ιατρικό και το νοσηλευτικό αλλά και το διοικητικό και το παραδιοικητικό προσωπικό αυτού του κλάδου δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν ποτέ. Πάντα δρούν και θα δρούν με ένα περίσσευμα ζωής και γι' αυτό πρέπει και ο κόσμος των Κυκλάδων, ιδιαίτερα αυτού του δύσκολου νομού, να τους έχει πάντα μέσα στην καρδιά τους και να μην είναι εύκολος σε εύκολες κριτικές και κυρίως επιρρεπείς σε αυτές. Θα ήθελα όμως αυτή τη στιγμή με την ίδια σοβαρότητα, γιατί πρέπει να τεκμηριώνουμε τις παρεμβάσεις μας, να προσεγγίζουμε ορισμένα ζητήματα. Ο πόλεμος
της λιτότητας στην υγεία είναι επιθύρες. Ξεκινάει από το φάρμακο που δεν έχει ο εργαζόμενος ακόμα και στο δημόσιο να το πληρώσει. Ξεκινάει από τους καρκινοπαθείς που δεν μπορούν να πάρουν σήμερα τα φάρμακά τους, που πρέπει να κλείσουν μακρινά, μα πολύ μακρινά ραντεβού. Ξεκινάει από χίλια δύο πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά και δεν είναι μόνο πλάνα στα αρχαία ειδήσεων, είναι και πραγματικότητες της δικής μας ζωής. Και πρέπει να πούμε ότι και σε αυτή τη μάχη το νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι το νοσοκομείο που ήταν πριν από λίγα χρόνια, προσπαθεί να ανταποκριθεί. Απ' την άλλη μεριά, θα ήθελα, και δεν το κάνω σαν μορφή προς την κυρία Δουράτσου, η οποία είχε την πολύ καλή πρωτοβουλία να το φέρει σήμερα εδώ, να είμαστε περισσότερο ειλικρινείς ακόμα και με τους εαυτούς μας και σε μια τέτοια στιγμή να μην προσεύχουμε σε εύκολες κορώνες. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή και τον κύριο Πανοηλία και τον κύριο Διευθυντή του νοσοκομείου, τον κύριο Πρόεδρο του νοσοκομείου. Ποιο είναι το ζήτημα? Είχαμε, κύριε Τσιργή, έναν οργανισμό, έτσι δεν είναι, ο οποίος ήταν πλασματικός, το είπατε. Ήταν ένας οργανισμός 180 θέσεων, όταν οι πραγματικές θέσεις, τα κρεβάτια που υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο, είναι 96. Είναι ένα γεγονός. Σε κάποια στιγμή πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες πραγματικότητες. Δεν μπορούμε να δίνουμε ψεύτικα στοιχεία. Δεύτερον, όταν λέμε για υποβάθμιση εδώ και μας ακούει και ο κόσμος και δημιουργούνται αντιδράσεις. Όταν έρχομαι και ακούω εγώ ότι το νοσοκομείο, το κόσμο του νησού υποβαθμίζεται, δικαίως αντιδρώ και εξαγριώνομαι. Θέλω όμως να έχω τον παλιό οργανισμό που να μου λέει τις θέσεις που υπήρχαν και θέλω και τον καινούριο. Και βεβαίως, επιπροσθέτως, πραγματικά να μπούμε σε εκείνη τη συνθήκη που περιέγραψε ο κύριος Πανοηλίας. Αν θέλετε, με κάποια τα στάτους των μεγάλων νοσοκομείων να αποκτώνται με βάση επιστημονικές προδιαγραφές. Και αυτές, κύριε Πανοηλία, είναι αυτές που αναπτύξατε. Ποιο είναι το επιδημιολογικό πρότυπο, ποια είναι η νοσηρότητα. Έχουμε περιστατικά τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση του κατεπήγοντος, του εντατικού περιστατικού. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Έχουμε λοιπόν δύο κραυγαλαία λάθη. Το ένα είναι η κατάργηση του, πώς το λένε, του ορθοπαιδικού. Αυτό είναι λάθος, είναι τραγικό. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε νησιά, όταν έχουμε τα τροχαία, όταν ξέρουμε τι εστί αντιμετώπιση του περιστατικού αυτού, να ερχόμαστε και να κάνουμε μονοκονδυλιά μια διαγραφή. Αλλά θέλω να πούμε και κάποιες αλήθειες εδώ, τις οποίες τις έχω ζήσει. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι στατιστικά δηλώσατε για το οφθαλμολογικό όταν είχαμε δύο οφθαλμίατρους? Γιατί εγώ, και ο κύριος Πανοηλίας είναι μάρτυράς μου, ήξερα ότι μονίμως η μία από τις δύο οφθαλμιάτρους επαραπονείται ότι δεν είχε κρεβάτια στο χειρουργικό για να χειρουργήσει. Είναι ένα ζήτημα που και εσείς, κύριε Τσιργή, το γνωρίζετε αυτό. Μήπως λοιπόν κάποια στιγμή ευθυνόμαστε κι εμείς? Πόσα περιστατικά ενοσύλευσε φέτος, ας πούμε, τα ορυλά? Διότι αυτά πηγαίνουν ως στατιστικά. Εγώ δεν έρχομαι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου ή οτιδήποτε. Ναι, πράγματι να διορθωθεί ο οργανισμός, πράγματι να μπορέσουμε να πάμε σε ένα πολύ σωστότερο προγραμματισμό του προσωπικού μας, να διαρθρώσουμε το προσωπικό μας με βάση τις ανάγκες, το επιδημιολογικό πρότυπο, να δούμε πόσοι γιατροί αντιστοιχούν στο νοσηλευτικό προσωπικό, να βελτιώσουμε, αν θέλετε, και σας το λέω, κύριε Τσιργή, με πολύ μεγάλη στεναχώρια, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άδικη κατακραυγή στο νοσοκομείο, ιδίως για την υποβάθμιση των τεχνολογικών εξελίξεων και κυρίως των εργαστηριακών εξετάσεων και του αξονικού και όλου του υπόλοιπου συστήματος, τα οποία πραγματικά χρήζουν ριζικής αντιμετώπισης, διότι υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του νοσοκομείου. Όλοι μαζί θα πάμε, αλλά να πάμε με τεκμηρίωση, με ρεαλισμό
και κυρίως με απόφαση. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος θα πρέπει να ηγηθεί αυτή τη στιγμή της συστάσεως ενός ιδρύματος, το οποίο θα είναι κέντρο στήριξης του νοσοκομείου, για να μπορούμε μέσα και από προγραμματικές συμβάσεις να σας στηρίζουμε όποια ώρα θέλετε. Μέσα όμως από ρεαλιστικά και πραγματικά δεδομένα, και όχι να δημιουργούμε σε κάποια στιγμή κάποιες άσκοπες ουτοπίες. Υποβαθμίζεται το νοσοκομείο, το ένα τ' άλλο. Δεν είναι μόνο η νοσηλεία για τη Σύρο το νοσοκομείο. Είναι και η ασφάλεια που αισθάνεται ο επισκέπτης όταν έρχεται και η διασύνδεση με τις υπόλοιπες κυκλάδες. Ευχαριστώ τον κύριο Απέργιο. Κύριος Τζίνης. Εγώ, κύριε συναδελφοί, δεν θα πω πολλά πράγματα. Πολλά υπόθηκαν. Νομίζω μπορεί να ευσταθεί όσο ευσταθεί και ένα νοσοκομείο της Ελλάδας για την πραγματική απεικόνηση αναγκών ή υπαρξών καταστάσεων. Αυτό δεν μπορώ εγώ προσωπικά να το ελέγξω, αλλά να προεκτείνω τη σκέψη του συναδέλφου πριν και να πούμε ότι γενικά οι καλλικράτηδες πάουν και στην παιδεία και στην υγεία, και αυτό είναι το κύριο. Και το ζήτημα είναι, θα υποκύψουμε σε αυτές τις λογικές? Ή στο ψήφισμα που λέει η συνάδελφος που το εισηγήθηκε από τη Δημοτική Αρχή θα βάλουμε συγκεκριμένα πράγματα? Εγώ λοιπόν λέω, στο ψήφισμα που θα πρέπει να είναι έτοιμο, φαντάζομαι, έτσι καταρχήν το ψήφισμα, να μπουν αυτά που διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους της διοίκησης, των γιατρών, των νοσοκομειακών, ο πρόεδρος και των εργαζομένων και του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πανοηλία. Δηλαδή, όχι στη μετατροπή των τμήματων σε ειδικές μονάδες. Έτσι, ένα. Οι εντατικολόγοι, το περιφερειακό ΕΚΑΒ, όχι στα 25 ευρώ, επαναλειτουργία ορθοπαιδικού, οφθαλμολογικού και νομίζω μαγνητικός τομογράφος υπάρχει. Όχι. Να μπει και ο μαγνητικός τομογράφος και να μπει και η πανοραμική συσκευή, έτσι, το μηχάνημα εκείνο για την ακτινογραφία. Των οδόντων εννοώ, που νομίζω είναι ένα μόνιμο έλλειμμα και τέλος πάντων υποτίθεται ότι είναι νομαρχιακό. Τώρα, περαιτέρω του ψηφίσματος, πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε πιο πρακτικά? Αυτό έχει αξία. Αν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Παριανοί και οι Αξιώτες, δηλαδή κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι τα σημεία αυτά πρέπει να μπουν στο κείμενο και να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου περαιτέρω για το τι γίνεται. Τώρα, τα περί πραγματισμού τα καταλαβαίνω, αλλά ο πραγματισμός λέγεται μνημόνιο ελληνικό, ξένο, τρόικες και τα συναφή, και εμείς θα ψοφήσουμε. Δεν θα ψοφήσουμε. Μάλιστα. Η κυρία Πρίτεζε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το θέμα αυτό είναι το κυριότερο στη σημερινή συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, που χρειάζεται άμεση και ξεχωριστής προσοχής από όλους μας. Στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, ο οφθαλμίατος και ορθοπαιδικός, εάν ο κανονισμός τεθεί σε λειτουργία, αν ο νέος οργανισμός τεθεί σε λειτουργία, δεν μπορούν να χειρουργούν μόνο με πράξη κανονιστικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαστε στο 2013. Ποιος διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο? Αν κάποια στιγμή του απαγορευτούν οι κανονιστικές αποφάσεις, τι θα κάνουν οι Συριανοί, πού θα πηγαίνουν, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα να πάνε στην Αθήνα? Οι συμπολίτες μας στην Πάρο και στην Άξο έχουν κάνει ισχυρές κινητοποιήσεις να ενεργοποιηθούν το κέντρο υγείας της Πάρου και να επαντρωθεί το νοσοκομείο στην Άξο. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Σύρου και της Νάξο ενοποιήθηκαν. Είναι διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Αν κάποια στιγμή βάσει των κινητοποιήσεων που γίνονται σε άλλα νησιά μας πούνε για μεταφορά των υπηρεσιών από τη Σύρο, μεταφορά προσωπικού από τη Σύρο στην Άξο, εμείς τι θα κάνουμε? Η κόκκινη λάτσα θα κάνει αντίθετη διαδρομή Σύρο-Νάξο? Αυτό θέλουμε? Εμείς τώρα, σήμερα, πρέπει οι αντιδράσεις μας να μην είναι μία απλή επιστολή. Εμείς θέλουμε δραστικές πράξεις, ικανές να μπορέσουν αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η κυρία Δουράτσου στην εισήγησή της, να αλλάξουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στο νοσοκομείο της Σύρου. Δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, πρέπει να δράσουμε. Θέλουμε πράξεις και ισχυρές. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πρίτες, παρακαλώ. Για λόγους οικονομίας θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω ό,τι έχουν πει οι προλαλήσαντες. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός δεκαετίας και πλέον για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας τα τελευταία 10-20 χρόνια έχει περάσει πάρα πολλές διακυμάνσεις απόδοσης και, αν θέλετε, πληρότητος των γιατρών. Σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κ. Πανοηλίας για τις μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σημαντικό είναι να καλυφθούν όλες οι θέσεις των γιατρών, οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται για διαφόρους και πολλούς λόγους, οι οποίους γνωρίζουμε.
Είναι αδιανόητον σήμερα να ασχολούνται με το θέμα ή να αφορά το θέμα αυτό κατά κύριο λόγο τους δεξιούς και τους συλλογιωμένους. Εμείς σήμερα που βρισκόμαστε σε παραγωγική ηλικία πρέπει να διαμορφώσουμε μια νέα τάξη πραγμάτων με αποφάσεις και με πιέσεις που θα ασκήσουμε για να μπορέσουμε και εμείς αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν αγαθές υπηρεσίες της υγείας. Εμένα προσωπικά η σκοπιμότητα της υποβάθμισης, εάν υπάρχει, που δυστυχώς στο πίσω μέρος των μυαλών μας όλων υπάρχει, με ανησυχεί ιδιαίτερα. Το έχουμε ζήσει και σε άλλες καταστάσεις και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε πολύ σοβαρά. Θα πρέπει το, λοιπόν οποιαδήποτε μορφή αντιδράσεως και αν αποφασίσουμε, είτε ένα απλό ψήφισμα είτε κάτι σοβαρότερο, να ενεργοποιήσουμε όλους τους παραγωγικούς φορείς, όλους τους συλλόγους και σωματεία να συνυπογράψουν αυτή την προσπάθειά μας, να μην είναι απλά μια προσπάθεια ενός και μόνο Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να έχουμε πλέον μια αυξητική και ποσοτική τάση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε να είμαστε πλέον λίγο πιο εφησυχασμένοι για την παροχή των προϊόντων της υγείας. Ευχαριστώ. Κύριος Κρατικός. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι για να γίνει ο οργανισμός του νοσοκομείου καινούριος, ζητήθηκαν κάποια δεδομένα. Πιθανότατα να ζητήθηκαν και κάποιες προτάσεις από πλευράς διοίκησης νοσοκομείου. Δεν ξέρω. Θα ήθελα μια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί το Υπουργείο, το αρμόδιο, να ήρθε από μόνο του και να είπε κάνουμε το συγκεκριμένο οργανισμό χωρίς να λάβουν υπόψη τους κάποια στοιχεία ή κάποια πρόταση από μέρους του νοσοκομείου. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε ενημέρωση στο τι στάλθηκε συγγνώμη, από το νοσοκομείο στο Υπουργείο ώστε να γίνει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Μήπως δηλαδή υπήρχε σφάλμα και από το νοσοκομείο ή είναι το σφάλμα μόνο στη διοίκηση του Υπουργείου η οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε τα συγκεκριμένα τμήματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιριγή να κλείσει, νομίζω. Δεν θα ήθελα τώρα να απαντήσω αν στάλθηκε η πρόταση ή όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι η πρόταση είναι διαθέσιμη. Υπάρχει συγκεντρωτικά, αν θέλετε και για τις προτάσεις της εισηγήσεως που ακούσατε, αν θέλετε και κάτι άλλο να περιλάβουμε, όπως είπε ο κύριος Τσιριγή για το μαγνητικό τομογράφο, νομίζω. Ναι, πρέπει. Να κάνω μια προσπάθεια να μαζέψω λίγο αυτά που υπόθηκαν, ευχαρίστως. Να απαντήσω στον κύριο κριτικό ότι είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να έρθετε από το νοσοκομείο, ευχαρίστως, να σας δώσουμε όλο αυτό το πακέτο της πρότασης, όπως ακριβώς έχει σταλεί στο Υπουργείο τρεις φορές. Την πρώτη φορά στάλει τον Σεπτέμβρη του 2011 και τη δεύτερη φορά στάλει 10-12 του 2012 με ξενύχτια πολλαπλών συνεργατών. Επίσης υπάρχει και μια ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει που προκαλεί οικονομικό κόστος, γιατί πιστεύουμε τεχνοκρατικά ότι πρέπει να υπάρχει υπερβάλλον κόστος για το τομέα της υγείας στην νησιωτική περιφέρεια, και αυτή είναι στη διάθεσή σας με προτυποποιήσεις για όλα τα κέντρα υγείας και όλες τις μονάδες. Είναι και ηλεκτρονικά αν θέλετε και μπορούμε να τα δώσουμε και στον τύπο, και από εκεί φαίνεται ότι για αυτή την πρόταση έχουμε δουλέψει συνολικά, και μάλιστα για να πάω την κουβέντα και σε πιο πολύ βάθος αν θέλετε, υπάρχουν και αλγόριθμοι που έχουμε μετρήσει στατιστικά στοιχεία, έχουμε μετρήσει εκροές, διακομιδές και έχουμε προτυποποιήσει τις μονάδες ανακατηγορία 1, 2 και 3 ανάλογα με την επισκεψιμότητα των κατοίκων, των νησιών και όλων των σχετικών παραμέτρων που κρατάμε. Μύκονος και Σαντορίνη είναι 1, εκτός από τη Σύρο και την Άξο, Πάρος είναι 2 και όλα τα άλλα νησιά μας είναι 3, και αυτό διαφέρει μόνο σε 2-3 θέσεις από τις 20 προτινόμενες στο κάθε οργανόγραμμα. Ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Απέργης, με την οποία έχουμε συνυπάρξει στη ΔΥΠΕ, και εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί του ως προς το κομμάτι ότι τούτη την ώρα που καίει το σίδερο και όλοι δεχόμαστε τεράστιες πιέσεις και υπάρχουν εξαιρετικές πιέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι. Οι υπερβολές δεν δίνουν τη λύση. Και το λέω αυτό από τη δική μου μεριά, γιατί όλοι εδώ στο νοσοκομείο καθημερινά κάνουμε ένα αγώνα, αλλά χωρίς υπερβολή, πάνω στο πρόβλημα, on the spot, για να μπορέσουμε να λύσουμε κομμάτι-κομμάτι, μπάλα-μπάλα τα προβλήματα. Άρα, θα θέλαμε να αποφύγουμε αυτό το μηδενισμό και αυτόν τον ολίγων λαϊκισμό περί τρομακτικής υποβάθμισης του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο δεν έχει υποβαθμιστεί τρομακτικά. Έχει μπει σε μια κατηγορία
όπως έχουν μπει όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας και έχει αντιμετωπιστεί με ξεκάθαρη προχειρότητα, με απλά λάθη copy-paste, επειδή πολύ απλά υπήρχαν ελάχιστοι υπάλληλοι στο Υπουργείο να δουλέψουν με τους οργανισμούς και δεν δούλεψαν οι οργανισμοί, έμειναν στα σχέδια παρά τις προτάσεις μας. Αυτό είναι και επικίνδυνο όμως βεβαίως και θα πρέπει, και εδώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Πάπτζη, θα πρέπει και την κυρία Πρίδεση, θα πρέπει ενωμένοι να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, γιατί πίσω από αυτό ενδεχομένως υποκρύπτονται και σκοπιμότητες, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε. Για την τεκμηρίωση, βεβαίως και υπάρχουν στοιχεία, κύριε Απέργη, τα οποία προσφέρονται μέσα από το δικτυακό τόπο του νοσοκομείου, μέσα από την εφαρμογή ΕΣΥΝΕΤ. Εκεί υπάρχει τεκμηρίωση, υπάρχουν τα περιστατικά τα οποία αποτυπώνονται πλέον και μετριώνται καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία, όλα τα στατιστικά στοιχεία της ορθοπαιδικής κλινικής που είναι πολλαπλά, της ορειλά, των χειρουργείων της οφθαλμολογικής και όλα αυτά είναι επίσης στη διάθεσή σας. Ο Μαγνήτης είναι ένα έργο που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και σε σημερινή επικοινωνία με την ΔΕΠΑΝΟΜ και τη διαχειριστική αρχή που είχαμε, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία και μας έχει βοηθήσει πρόσφατα να εντάξουμε και τον αξονικό και το νέο αξονικό μας. Αυτή τη στιγμή αναμένονται τεύχη δημοπράτηση τον άλλο μήνα, μαγνήτης, μηχανήματα νεφρού, ξέρει και ο κύριος Γιαλόγλου, και ο νέος αξονικός μας, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και δημοπρατείται τον άλλο μήνα. Και φαντάζομαι ότι μέσα σε 3-4 μήνες από τώρα θα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες των νέων μηχανημάτων και της νέας τεχνολογίας. Με αυτά θα ήθελα να κλείσω. Ευχαρίστως, αν θέλετε, σε άλλη κουβέντα, άλλη συνάντηση, έχουν πάρα πολλά τα θέματα που μας απασχολούν, κυρίως όχι τόσο στη Σύρο, εμείς που τα ζούμε από μέσα, όσο στα άλλα νησιά, τα μικρά νησιά κυρίως. Σεργή, νομίζω ότι είμαστε σε θέση σήμερα ως Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την τοποθέτηση δική σας, του κυρίου Πανουλία, του κυρίου Λιμναίου, να επισημάνουμε τις βασικές ελλείψεις του νοσοκομείου πέρα από το θέμα του οργανισμού που ήταν το κυρίαρχο θέμα που ήρθε προς συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την κωδικοποίηση που εύστοχα έπιασε ο κύριος Τζίνης προηγούμενα, να καταλήξουμε σε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσθέτοντας και κάποια άλλα βασικά θέματα όπως είναι ο αξονικός τομογράφος. Για τον αξονικό τομογράφο θα συμπληρώσει και ο Ανδρέας ο Γιαλόγλου στη συνέχεια. Έχουμε κάποιες κινήσεις από κοινού σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Μπουσέο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και προσωπικά τον κύριο Ανδρέα Γιαλόγλου και βέβαια με τη στήριξη και τη συνεργασία του κυρίου Τσιργή, για να γίνει προμήθεια του αξονικού τομογράφου που έχει πρόβλημα μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή νομίζω η δυνατότητα να γίνει. Μπορούμε να βάλουμε το θέμα του ΕΚΑΒ και όποια άλλα θέματα θίχτηκαν σήμερα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δηλαδή να επεξεργαστούμε καινούρια αυτή, αφού οι θέσεις βασικά νομίζω ότι παρουσιάστηκαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους του νοσοκομείου και του ιατρικού προσωπικού. Και να πάμε να διεκδικήσουμε όλοι μαζί από κοινού πάνω, πέρα από τη λύση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με το νέο σχέδιο οργανισμού και το υπόλοιπο πακέτο των θεμάτων. Συγγνώμη και λόγο. Κύριε Λιμναία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή το οργανόγραμμα του νοσοκομείου είναι περίπου 50% καλυμμένο. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν μεγάλοι συνάδελφοι ιατροί, οι οποίοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκτός από το έλλειμμα του 50% των γιατρών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οργανόγραμμα, υπάρχει και αυτή η αιμορραγία η μεγάλη, η οποία δεν είναι αιμορραγία απλή, είναι αιμορραγία ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα, Θα καταλάβετε λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζίνης θα έπρεπε να βάλουμε και το να καλυφθεί το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Δηλαδή αυτό θα ήθελα να επισημάνω, διότι θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Και αν θέλετε να κλείσουμε, όσο επειδή είστε εισηγήτρια γι' αυτό, αν θέλετε, είπε ο κύριος Δήμαρχος, τι να συμπληρώσουμε. Για να ξέρουμε, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, είναι αμαρτία από το Θεό, πρέπει να στηρίξουμε. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω την κυρία Δουράτσου, αν θέλετε.
Εγώ με βάση τα δημοσιεύματα έχω κάθε δικαίωμα να είμαι επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις του Υπουργού και ό,τι υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν, διότι εδώ πέρα στην εφημερίδα, στην κοινή γνώμη στις 24 Ιανουαρίου, γράφει ότι ο Υπουργός ενημέρωσε ότι θα συναντηθεί με τον διοικητή της ΒΙΤΑΔΙΠΕ, αναφέροντας παράλληλα ότι δεσμεύεται για τις όποιες αποφάσεις από τις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω, επειδή ξέρω ότι ο ΕΟΠΗ χρωστάει πάρα πολλά χρήματα στο νοσοκομείο, το διάβασα στην εφημερίδα και είναι γνωστό αυτό, μήπως να πιέσουμε, από ό,τι θα βγει εδώ μέσα σήμερα, να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, να εξοβληθούν στο νοσοκομείο από αυτά που χρωστάει ο ΕΟΠΗ στο νοσοκομείο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξεφεύγουμε από το προκείμενο, θα αποδυναμωθεί ο ισχυρισμός. Να μείνουμε στο προκείμενο που είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία. Τώρα αυτό αποτελεί άλλα θέματα και μην γίνουμε βασιλικό του βασιλέως. Όλοι οι ομιλητές που είναι στον κλάδο και εσείς στον κλάδο, φυσικά, εντάξει, έχουν στοχεύσει στο συγκεκριμένο. Αν αρχίζουμε και προσθέτουμε εμείς κατά την κρίση μας, νομίζω ότι θα αποδυναμωθεί το όλο επιχείρημα. Το είπε και νομίζω και ο κύριος Τσιρίς, ας προστατεύσουμε το αυτονόητο. Μην βλέπουμε το, χάσουμε το δάσος στο τέλος βλέποντας το δέντρο. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ στο προκείμενο. Δεν έχετε άδικο. Πρέπει να... Αλλά νομίζω τώρα θα αποδυναμωθεί το όλο, όλη η δυναμική αυτής της συνεδρίας. Και ο κύριος Πάπετσης. Για να κλείσω, εγώ θα μείνω στην πρόταση ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεχής Επιτροπή Υγείας. Η Επιτροπή Υγείας του Δήμου, δεν υπάρχει, ο διοικητής... Κύριε, υπάρχει μια επιτροπή του Δήμου, η οποία είναι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θα πρέπει να συνδυαστεί με την επιτροπή, την επιστημονική υγεία του νοσοκομείου, με το σωματείο των γιατρών, των νοσηλευτών και των εργαζόμενων και το διοικητή. Και αυτή η σημερινή απόφαση δεν πρέπει να μπλέξει πουδενή. Μας πετάνε ένα κόκαλο, ένα αξονικό τομογράφο, το οποίο δεν θα έχουν προσωπικό να το χειριστεί. Για να ξεφύγουμε από το θέμα. Το θέμα σήμερα είναι ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου. Και έτσι πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα. Θέλουμε να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο και να κρατηθεί στο επίπεδο που είναι και να συνεχίσει να λειτουργεί, ή θα θέλουμε το Συριανό για το παραμικρό να τρέχει στην Αθήνα με 1,000, 2,000, 3,000 όσο πρέπει, ή να πηγαίνει η Λάτζα του Κερά ανάποδα, όπως είπε η Αγγελική, από τη Σύρο στην Άξο. Πιστεύω ότι πρέπει να διαμορφωθεί πρόταση. Συμφωνούμε με την κύριο Πάπετς. Πρόταση την οποία έκανε για τον οργανισμό διοικητής. Οι γιατροί, το επιστημονικό προσωπικό, συμφωνεί με την πρόταση που είχε κατατεθεί από πλευρά Σύρου. Έχει κάποιες διαφορές, να τις συμπληρώσουμε, να τις διορθώσουμε. Και να ζητήσουμε μέσα από την απόφαση αυτή κάποια θέματα συγκεκριμένα. Να υπάρξει μια απόφαση ολοκληρωμένη πάνω στον οργανισμό και όχι σε άλλα θέματα τα οποία πάρε ένα. Έγινε κατανοητό. Ευχαριστώ, κύριε Αυτό Πάπετσο. Που είπαμε την πάνω. Κύριε Δήμαρχε, κλείστε παρακαλώ. Θα ήθελα να συμπληρώσει ο κύριος Γιαλόγλου και μετά να κλείσω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Να μπλέξω στο θέμα αυτό, Δωδρία. Ναι, απλώς. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει διαδικασία, αλλά όχι στο σημερινό θέμα. Όχι, για προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όπως τα είπε πολύ σωστά ο κ. Τζίργης, ο αξονικός τομογράφος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε εδώ. Ήταν μια εκ των ενώνων προσπάθεια στο ίδιο ενταγμένο έργο. Εκμεταλλευθήκαμε αυτή τη δυνατότητα με μια επαναξιολόγηση της πράξης και προσθέσαμε ένα νέο αξονικό τομογράφο, ο οποίος θα είναι και ένα backup με τον τρέχον αξονικό τομογράφο και προφανώς υπάρχει προσωπικό. Εγώ είχα τη δυστυχία να έχω πολύ καλή εμπειρία από το χειρισμό ενός δικού μου προσωπικού περιστατικού της μητέρας μου. Εξαιρετικά έτσι. Μάλιστα. Ο κύριος Απέργης στην τοποθέτησή του και κλείσαμε. Ο μαγνητικός είναι ήδη μέσα στα τέχνη δημοπράτησης, ούτως ή άλλως προσθέθηκε και αξονικός τομογράφος. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Η άποψή σας είναι, στον κύριο Τσιργή, στον κύριο Πανοηλία, στον κύριο Λιμνέο, το ερώτημα, ότι πρέπει να σταθεί το Δημοτικό Σύμβουλο σήμερα αυστηρά στο θέμα του οργανισμού, για το οποίο υπάρχουν κάποια αισιόδοξα μηνύματα ότι επιλύεται κιόλας, ή θα πρέπει να εμπλουτιστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με ένα άλλο πακέτο θεμάτων, όπως είναι ο αξονικός, το ΕΚΑΒ, ξέρω κτλ., που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να δούμε γενικότερα το θέμα του νοσοκομείου. Να βοηθήσω. Θα βγει η απόφαση στο ψήφισμα, αν βγει και εγκρίνει το σώμα ότι αφορμίζει το θύσιμο το θέμα αυτό, θα το διαμορφώσουμε φυσικά.
διατρανώνουμε την αντίθεσή μας με το ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί το νόμο του κράτους και ζητούμε άμεσα την λύση στο ΑΒΓ και επικουρικά σας θέτουμε υπόψη το πάγιο αίτημά μας που είναι και αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την μονάδα εντατικής θεραπείας και για το μαγνητικό. Και να το κλείσουμε εκεί πέρα, πιστεύω. Ωραία, ο μαγνητικός έχει τελειώσει. Ωραία. Για τη στελέχωση και το θέμα της ΜΕΔΑ. Στη στελέχωση των οργανισμών συντάμε κάτι και εδώ. Εντάξει, νομίζω για να έχει κάποιο νόημα. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, να μην τα όσον αφορά το μαγνητικό, είναι το ζήτημα. Τελείωσα. Για τη στελέχωση εντατικολόγους. Το ΕΚΑΒ. Αν μπορούσα. Ναι. Κύριε Απέργε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κωδικοποιήσουμε λίγο την όλη συζήτηση και να πούμε ότι σε κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τη σημερινή, αν θέλετε, συνεδρίας που έγινε εξ αφορμής κάποιου πράγματος, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι βελτιώνεται και να μην βάλουμε, όπως συνήθως λέω, το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό όμως δεν θα μας κάνει να μιλήσουμε ψιθυριστά στα δόντια στην κυβέρνηση. Έτσι, θα είμαστε σαφείς ότι θεωρούμε αυτό ένα copy-paste, ένα τραγικό λάθος και αυτά θα αποκατασταθούν σε 15 μέρες με την τροποποίηση του συγκεκριμένου ΦΕΚ. Από εκεί και ύστερα. Θα πρέπει, εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος που λέει ο κύριος Δήμαρχος με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τα λοιπά δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Εγώ θέλω την κινητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, συνδιοργάνωση, συνέλευση στο πνευματικό κέντρο σε άμεσο χρόνο, νοσοκομείο, δήμος και τα λοιπά, με προτεραιότητες. Πρώτον, την αντιμετώπιση της κατεπίγουσας ιατρικής με τη μονάδα εντατικολογίας. Την πλήρωση των θέσεων, αυτό είναι το κρίσιμο. Οργανισμό μπορώ να έχω για 100, αλλά στο τέλος να μην έχω ούτε ένα παιδίατρο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και βεβαίως πίεση στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε εδώ, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο νοσοκομείο για να μπορέσει να ευσταθήσει οικονομικά. Και θέλω, κύριε Γιαλόγλου, πάλι να σας πω το εξής. Είναι θαυμάσιο και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ στην τεχνολογία του νοσοκομείου κάποια στιγμή, το ξέρει ο κύριος Τσιργής. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ένα νοσοκομείο που αποτελείται από ένα γυρασμένο κορμό που έχει κίτρινο κουτί και το ξέρει ο κύριος Τσιργής αυτό και δύο καινούργιες πτέρυγες. Εκεί πρέπει να τοποθετήσουμε μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας και πρέπει να έχουμε και αυτή την υποδομή η οποία είναι αναγκαία. Θέλει check-up και κτηριακό το νοσοκομείο, πρέπει σε κάποια στιγμή να βάζουμε το δάκτυλο στον τύπο των... Ο κύριος Δήμαρχος. Πάνω στο διαδικαστικό μόνο, επειδή λέγαμε προηγουμένως σε κάποια άλλη φάση στα εκτός ημερήσια θέματα το πόσο ασφυκτικό είναι το χρονοδιάγραμμα και η πίεση που έχουμε προκειμένου να βγάλουμε αυτά που προβλέπονται από τον νόμο και δεν μπορούμε ούτε το χρονοδιάγραμμα αυτό να τηρήσουμε γιατί είναι πραγματικά ασφυκτικό το πλαίσιο που έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που επιβάλλεται να γίνει για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, θα καλέσω όλους τους φορείς πάλι. Είναι ένα όργανο που απαρτίζεται από 50 άτομα. Οι περισσότεροι εκ των οποίων κατά τα 2/3 είναι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και των φορέων του νησιού. Κάναμε συζήτηση πριν λίγες μέρες, που ήταν πολύ χρήσιμη και γόνιμη, για το θέμα του Πανεπιστημίου. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε με τους φορείς και με την παρουσία τη δική σας και την εισήγηση τη δική σας αυτή τη συνάντηση, την οποία είπε και ο κύριος Απέργης και άλλοι συνάδελφοι, και να όλοι οι φορείς να προσυπογράψουν και να στηρίξουν την πίεση αυτή που πρέπει να ασκηθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Μία κουβέντα να κλείσω μόνο. Στο θέμα της δημιουργίας μονάδας αυξημένης φροντίδας έχουμε ένα μεγάλο σύμμαχο. Πρώτον, ότι υπάρχει κτηριακή υποδομή και η τεχνολογική, γιατί αυτά που λείπουν είναι ελάχιστα. Και το κυριότερο είναι το ότι να αναφερθεί ότι έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες το καλοκαίρι και 100.000 μόνιμο πληθυσμό από τις Κυκλάδες που περιμένουν από αυτή τη μονάδα. Να τονιστεί αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα στο αίτημα που θα κάνουμε να τονίσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες. Τίποτα άλλο.
Εντάξει, κύριε Πανελία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, νομίζω ότι ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Επί της ανακεφαλαιωτικής πρότασης και του συγκερασμού των όλων των απόψεων που ανέφερε ο Δήμαρχος και πάντα το σύμφωνα και με την εισήγηση της κυρίας Δουράτσου, καλό το Σώμα όπως εγκρίνει το σχετικό ψήφισμα και τις σχετικές παρεμπίπτουσες αποφάσεις αυτού. Λοιπόν, ποιοι εγκρίνουν? Ζουλουφός, Τζίνης, Αλμπανόπουλος, Πιταούλης, Γαβιώτης, Βελισσαρίου, Μιλιώτης, Δουράτσου, Μότος, Κεράνης, Βρούτσης, Μανθόπουλος, Ξαγοράρης, Βρούσος, Σαγκινέτος, Γιαλόγλου, Πάπιτσης, Ρίτεζης. Περιμένετε κύριε, είναι ψηφοφορία. Λούβαρης, Κρητικός, Ρουσουνέλος. Είναι κάποιος που δεν ψήφισε? Με συγχωρείτε κύριε Δαναξά, ο κύριος Δαναξάς και ο κύριος Απέργης. Μειοψηφία ο κύριος Απέργης, κατά πλειοψηφία η απόφαση. Είναι κάποιος που δεν ψήφισε, με συγχωρείτε λιγάκι, αλλά υπάρχει λίγο κινητικότητα στην αίθουσα και ο κύριος Μιακρής ψηφίζει υπέρ. Δεν σας είδα, με συγχωρείτε. Δεν σας είδα. Έχει πλούσια ακόμη ο κύριος Μπιταόλης και σε... Εντάξει, κύριε Πάπετσι, να συμπεριληφθεί η πρόταση για συνεχή επιτροπή δράσεις για το νοσοκομείο, για τα θέματα. Το είπε και ο κύριος Δήμαρχος και νομίζω θα κινηθείτε μέσα στα πλαίσια αυτά, αλλά υπάρχει και η Επιτροπή Υγείας που συμμετέχετε και θα παρακολουθεί. Εντάξει. Επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Έκανα μια πρόταση. Αυτό το ψήφισμα να το συνυπογράψουν και άλλοι φορείς, επιμελητήριο, εργατικό κέντρο και όλοι αυτοί οι ενεργοί πολίτες, ώστε να έχει μεγαλύτερη. Θα τους καλέσουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπορούν και θέλουν. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι εύκολο. Θα τους καλέσουμε, από εκεί και πέρα είναι δικό τους. Κύριε Πρίντεζη, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Θα τους το θέσουμε υπόψη, νομίζω είναι προς το καλό του νησιού και ελπίζω να τα αποκριθούν. Από το μέρος μας, εφόσον υπάρχει αυτή η πρόθεση, εμείς θα τους καλέσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θέμα δεύτερο.